Σεβαστοί πατέρες, αξιότιμοι κύριοι συνάδελφοι, χαιρετίζω εγκάρδια τη Λίαν Επενδυτή Πρωτοβουλία του Σχολείου Ψαλτικής να διοργανώσει το παρόν Διεθνές Επαιτειακό Μουσικολογικό Συνέδριο, το αφιερωμένο στη μνήμη των τριών μεγάλων ευεργετών του έθνους, της Άρκου, Γρηγορίου και Χορμουζίου, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την καθιέρωση του μουσικοθεωρητικού και σημειογραφικού συστήματος της Νέας Μεθόδου. Ευχαριστώ δερμά και για την προσωπική πρόσκληση να συμμετάσχω προς αυτό. Ο λόγος για τη νέα μέθοδο αναλυτικής σημειογραφίας της ψαλτικής τέχνης παραπέμπει κυρίως στο σπουδαίο γεγονός της αντικατάστασης της παλαιάς γραφής της βυζαντινής και μεταβυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής από ένα νέο εξαιρετικά ευφυές και εύχριστο σύστημα μουσικής παρασήμανσης των εκκλησιαστικών μελών. Εν τούτης, η σπουδαία και ιστορική αυτή σημειογραφική αλλαγή συνοδεύτηκε και από μία επαναδιατύπωση της μουσικής θεωρίας της ψαλτικής. Μπορεί βέβαια, καθ' όλη τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο, να υπήρξε μικρό ενδιαφέρον για μία πλήρη και σαφή αποτύπωση και καταγραφή της θεωρίας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η θεωρία δεν ήταν διατυπωμένη προφορικά. Η επαναδιατύπωση λοιπόν της θεωρίας της ψαλτικής κατά την εποχή της υιοθέτησης της Νέας Μεθόδου πραγματοποιήθηκε κατά κοινή ομολογία υπό τις έμεσες ή άμεσες επιρροές τόσο του δυτικού μουσικού συστήματος λόγω της περιραίουσας τότε ατμόσφαιρας του νεοελληνικού διαφωτισμού που υιοθετεί πολλά δυτικά πρότυπα, όσο και τον υποδιαμόρφωση ακόμη την εποχή αυτή ανατολικών μουσικών παραδόσεων, αραβοπερσικής, οθωμανικής ή λαϊκής κοσμικής παράδοσης. Επιρροές των οποίων οι απαρχές πρέπει πάντως να αναζητηθούν τουλάχιστον έναν αιώνα πριν. Έτσι, η νέα μέθοδος, αντί να αποτελέσει μόνο ένα εργαλείο απλούστερης και σαφέστερης καταγραφής ως σημειογραφικό σύστημα της ισχύουσας ως τότε ψαλτικής παράδοσης, καθίσταται αιτία διαμόρφωσης μιας νέας παράδοσης, ίσως και πολλών νεοφανών επιμέρους παραδόσεων, λόγω της μετάλλαξής της σε θεωρητικό κυρίως σύστημα. Και ενώ η παλαιά μελική παράδοση ευτυχώς διασώζεται δια της σημειογραφίας ως τις μέρες μας, η ανωτέρω περιγραφής επαναδιατύπωση της θεωρίας έχει οδηγήσει σε μία, ας μου επιτραπεί η λέξη, σχιζοφρενική κατάσταση μεγάλης διάστασης μεταξύ θεωρίας και πράξεως. Το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της σχιζοφρένειας είναι η συστημική θεωρία των ήχων, δηλαδή η θεωρία των κλιμάκων και των συστημάτων των ήχων, η οποία βρίσκεται σε πλήρη διάσταση από την ισχύουσα μελοποιητική παράδοση. Το γεγονός έχει άμεσες και τεράστιες επιπτώσεις σε πολλές ζωτικής σημασίας πτυχές της ψαλτικής τέχνης, όπως είναι η διδασκαλία της, η ανάλυση του μέλους, η μορφολογική ανάλυση εννοώ, αλλά και η ίδια τελικά η ψαλτική πράξη. Έπειτα από αυτά τα εισαγωγικά, επιτρέψτε μου παρακαλώ μια διευκρίνηση. Η παρούσα μελέτη αποτελεί στην ουσία συνέχεια και προέκταση μιας πολύ σχετικής εισήγησης την οποία πραγματοποίησα πριν έναν ακριβώς χρόνο, το διάστημα 10 έως 13 Οκτωβρίου του 2013, εδώ στην Αττική, στην Παιανία, ο 4ο Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινός Μουσικός Πολιτισμός, το οποίο διοργανώνει αναδιατίον ο οργανισμός American Society of Byzantine Music and Mimeography του Πανεπιστημίου του Πίτσπουργκ σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Τέχνης. Όπως βλέπετε στη διαφάνεια, τίτλος της εισήγησης εκείνης ήταν «Η μεταχείριση οκτακόρδων κλιμάκων στην ψαλτική τέχνη, κανόνας ή εξαίρεση, επιπτώσεις στην ψαλτική πράξη και στην διδασκαλία της ψαλτικής τέχνης». Έχοντας περιγράψει το φαινόμενο από το ιστορικό πλαίσιο του οκταχορδισμού στην εκκλησιαστική ψαλτική τέχνη και το ιστορικό πλαίσιο του οκταχορδισμού στην εκκλησιαστική ψαλτική τέχνη από τους πρώτους μετά Χριστόν αιώνες έως σήμερα, η μελέτη εκείνη είχε καταλήξει στα εξής συμπεράσματα, τα οποία θα μου επιτρέψετε πολύ σύντομα να μεταφέρω εδώ. Είχε διεξαχθεί το συμπέρασμα κατηγορηματικά ότι δεν είναι αυτονόητη η μεταχείριση οκταχόρδων κλιμάκων στην ψαλτική τέχνη. Δεν αποτελεί θεωρητικό δεδομένο παλαιάς ψαλτικής παραδόσεως, αλλά πολύ νεότερη εφαρμογή εισαχθήσα υπό εξωτερικές επιδράσεις στο βυζαντινό μέλος. Η παρίσφρηση οκταχόρδων κλιμάκων στην ψαλτική είναι νεότερη καινοφανής πρακτική που ανάγεται κυρίως στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα, αφού η τάση αυτή μεθοδεύτηκε νωρίτερα επί έναν περίπου αιώνα.
Οι οκτάχορδες κλίμακες δεν είναι κανόνος του θεωρητικού συστήματος της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής, το οποίο έχοντας ως υπόβαθρο την αρχαία ελληνική μουσική, έχει έκπαλε δομηθεί στο τετράχορδο και πεντάχορδο σύστημα, ενίοτε και στο τρίχορδο, αναλόγως με τα γέννη και είδη μελοποιίας. Παρ' όλα αυτά, η από τα μέσα του 18ου αιώνα σταδιακή διείσδυση στο βυζαντινό μέλος της μελοποιητικής τεχνοτροπίας με βάση το οκτάχορδο σύστημα, επέφερε τον μοιραίες αλλαγές σε ορισμένα γέννη και είδη μελοποιίας, παραδείγματος χάρη στο παπαδικό γένος, σε δοξολογίες, λειτουργικά κι άλλα. Η μεταχείριση οκταχόρδων κλιμάκων ήρθε ως φυσικό επακόλουθο της από τα μέσα του 18ου αιώνα και εξής τάσεως για μελοποίηση συμμίκτων μαθημάτων, δηλαδή εκκλησιαστικών μελών με έντονες επιρροές από την εξωτερική και εν γέννη κοσμική μουσική, αυτό αποδίδεται στον Ντανίλο, όπως γνωρίζουμε. Η νέα μέθοδος με τις νέες δυνατότητες που προσφέρει στην τσαλτική κοινότητα, με την ευκολία εκμάθησής της, με το απεριορίστον δυνατοτήτων σημειογραφικό της σύστημα και με τις δυνατότητες θεωρητικής συμβατότητάς της με το δυτικό και το αραβοπερσικό μουσικό σύστημα, εξελίχθηκε σε έναν διαρκή πειρασμό για τους μελοποιούς της νεότερης και της σύγχρονης ψαλτικής. Η μίμηση, το κάφημα των παλαιών μελουργών, αντιμετωπίζεται πλέον ως κλοπή μουσικών ιδεών. Οι θέσεις εγκαταλείπονται χάρη σε επιζητούμενες πρωτοτυπίες στην μελοποιία και ο οκταχορδισμός του βυζαντινού μέλους αναδεικνύεται σε χρήσιμο εργαλείο για τις νέες τάσεις. Η επιλογή του Χρυσάνθου να καταγράψει την συστημική θεωρία των ήχων με οκτάχορδες κλίμακες έφερε την ψαλτική κοινότητα σε μια σχιζοφρενική κατάσταση, κατά την οποία η πράξη, όπως είπαμε και προηγουμένως, η πράξη της μελοποιίας έρχεται σε αντίφαση με την θεωρία λόγω της απολυσμόνησης της πεντακορδικής φιλοσοφίας του βυζαντινού μέλους. Διδάσκοντας δηλαδή σήμερα τους ήχους βάση οκταχόρδων κλιμάκων, δίνουμε στους σπουδαστές της ψαλτικής τέχνης στοιχεία αντιφατικά. Ποιο το νόημα της διδασκαλίας οκταχόρδων κλίμακος, παραδείγματος χάρη στον πρώτο ήχο, τη στιγμή που κανένα μέλος του δεν εγγίζει ποτέ την οκτάβα του, στον έσω πρώτος. Δυστυχώς, η θεωρία της νέας μεθόδου έρχεται εν πωλής σε αντίφαση με την ψαλτική τάξη. Η αντίφαση αυτή μας εκθέτει στους μαθητές μας, όχι τόσο για τις μεθοδολογικές μας επιλογές, ούτε για τις ατέλειες της νέας μεθόδου, αυτές είναι ανθρώπινες, αλλά κυρίως διότι δεν έχουν τη διάθεση ως διδάσκαλοι και ως επιστήμονες να διορθώσουν τα κακώς κείμενα. Δυστυχώς, από το πρόβλημα των οκταχόρδων κλιμάκων δεν κατόρθωσε να ξεβγεί κανένα θεωρητικό σύγγραμμα έως σήμερα ή τουλάχιστον κανένα δεν τόλμησε να θίξει το πρόβλημα. Η οκταχορδική αντίληψη στην ψαλτική τέχνη επιφέρει επιπλέον προβλήματα και αντιφάσεις και στο ζήτημα της θέσεως των ισοκρατημάτων, αλλά δεν θα μείνω άλλο σε αυτό το ζήτημα. Γενικότερο συμπέρασμα εκείνης της εισήγησης στην Παιανία είναι ότι πρέπει, αυτό απαιτείται βέβαια, να προχωρήσουμε σε διόρθωση των θεωρητικών μας συγγραμμάτων, αντικαθιστώντας τις άχρηστες και παραπλανητικές οκτάχορδες κλίμακες με κάποια μορφή σε ρεαλιστική αντιπαράσταση της συστημικής θεωρίας των ήχων, όπου αυτό απαιτείται. Κατά μία αγαθή συγκυρία, το 2006, από αυτό εδώ το βήμα, στο συνέδριο του Ιδρύματος Βυζαντινής Μουσικολογίας, το αντίστοιχο, είχα κλείσει την τότε μου εισήγηση με την εξής παράγραφο, την εξής αποστροφή. Είπα τότε ότι επί δύο αιώνες μετά την επινόηση της νέας μεθόδου και επί έναν αιώνα προεπιστημονικού και επιστημονικού προβληματισμού και επί πέντε σήμερα δεκαετίες ακαδημαϊκής καταξιώσεως της επιστήμης της βυζαντινής μουσικολογίας, δεν έχουμε ακόμη καταφέρει να παραδώσουμε στις επόμενες γενναίες ένα επιστημονικώς μελετημένο και διατυπωμένο θεωρητικό της ψαλτικής τέχνης, το οποίο να τύχει πλήρους αποδοχής από όλες τις σχολές, τις τάσεις εννοώ. Σήμερα περισσότερο από ποτέ υπάρχει έντονη ανάγκη για κάτι τέτοιο. Το σήμερα ήταν το 2006. Πρόκειται όμως για έργο σοβαρό, δύσκολο, επίπονο, τεράστιο, το οποίο μόνο από μια νέα διαρκή επιτροπή ευρύτατης αποδοχής μπορεί να διεκπεραιωθεί. Αυτό το νέο μέγα θεωρητικών προτείνουμε και ευχόμαστε να αποτελέσει καρπό του παρόντος συνεδρίου,
το 2006, ως το 2014 την 200ετηρίδα από την επινόηση της νέας μεθόδου. Βέβαια, όλοι γνωρίζουμε ότι δεν μπορέσαμε να εκμεταλλευτούμε αυτό το χρονικό διάστημα. Τι γίνονται λοιπόν όλα αυτά τα εισαγωγικά από τις προηγούμενες εισηγήσεις μου, και έχοντας δείξει σε αυτή την μελέτη ότι το οκτάχορδο σύστημα είναι άσχετο, διαχρονικώς άσχετο σε όλες τις φάσεις με το κλασικό μελοποιητικό ύφος της ψαλτικής τέχνης, τόσο της πρωτοβυζαντινής όσο και της καθ' αυτό για την ψαλτική βυζαντινής αλλά και της μεταβυζαντινής, μένει να δείξω μια προσωπική πρόταση για την συστημική δομή των ήχων. Δεν αρκεί να απορρίπτει κανείς κάτι, οφείλει να βάζει κάτι άλλο στη θέση αυτού που απορρίπτει, να το αντικαθιστά, συμπληρώνοντας το κενό που δημιουργεί η απόρριψη. Είμαι βέβαιος ότι μόνοι σας, με βάση τις προσωπικές σας γνώσεις και εμπειρίες, θα διατυπώσετε την ασφάλεια όσων το περιγράψω. Δεν έχω να πω καινούργια πράγματα. Τον καλό παλαιό ίνο, απλά θα μου επιτρέψετε να τον σερβίρω εντός εισαγωγικών σε νέο τύπου ποτήρια πιο εύκριστα. Είμαι δε εξίσου βέβαιος ότι όλα όσα θα ακολουθήσουν έχουν προβληματίσει και όλους εσάς. Πριν όμως περάσω στην παρουσίαση της προτάσεως, διευκρινίζω κάποια πράγματα ακόμη. Δεν θα αναφερθώ καθόλου στα παλαιά γέννη μελοποιίας, όπως το παλαιό αργό αιρμολογικό γένος, το παλαιό στιχεραρικό, το μαθηματάρικο, το καλοφωνικό, αλλά και το εν γέννη αργό παπαδικό, τα οποία στην βασική του συστημική δομή ως επιτοπλίστων ακολουθούν το πεντάχορδο σύστημα όπως είναι γνωστό. Δεύτερη διευκρίνηση. Θα αναφερθώ στα γέννη μελοποιίας, όπως αυτά κυρίως διδάσκονται σήμερα στις σχολές ψαλτικής στην Ελλάδα τουλάχιστον, κατά τις 3-4 πρώτες τάξεις, πριν δηλαδή οι μαθητές μπουν στο παλαιό στιχεράριο ή στην αργή παπαδική. Άρα, τα γέννη με τα οποία καταπιάνουμε είναι το σύντομο και εργοσύντομο ηρμολογικό, σύντομο και εργοσύντομο στιχεραρικό, σύντομο και εργοσύντομο παπαδικό. Ως προς την ονοματολογία και το περιεχόμενο των γεννών μελοποιίας, ακολουθώ φυσικά την ταξινόμηση που πραγματοποίησε με κάθε επιστημονικότητα ο καθηγητής Γρηγόριος Στάθης, βάζοντας τα πράγματα στη σωστή τους βάση. Τα μελοποιητικά δείγματα που φέρω προέρχονται από κλασικές μουσικές εκδόσεις, της Πατριαρχικής Μουσικής Βιβλιοθήκης, του Αναστησματαρίου του Πέτρου, των δύο Πέτρων, του Πελοποννησίου και του Βυζαντίου και κάποια παραδείγματα από το Αναστησματάριο, κλασικό πλέον, του Ιωάννου Πρωτοψάλτου, όπως έφτασε ως εμάς από τις εκδόσεις ζωή. Παρακαλώ τώρα να γίνει κατανοητό το εξής προς αποφυγή παρανοήσεων. Σε ό,τι παρουσιάσω ευθύς αμέσως, παραθέτω δύο οκτάχορδες κλίμακες, μία του Χρυσάνθου από την εισαγωγή του, ως το πρώτο επίσημο θεωρητικό σύγγραμμα της νέας μεθόδου, και μία του Σίμωνο Καρά από το θεωρητικό του, ως την πρώτη ευρεία προσπάθεια μεταρρύθμισης της νέας μεθόδου. Του μακαριστού διδασκάλου του έχουμε καταλογίσει πολλά, δεν το έχουμε προσάψει. Εγώ του καταλογίζω μόνο ένα, ότι υιοθέτησε τον οκταχορδισμό του Χρυσάνθου, πιστεύοντας ότι πέφτοντας στην παγίδα αυτή, παρασύρθηκε και σε μερικά ακόμη άτομα. Αλλά η αιτία του πράγματος ήταν ο οκταχορδισμός. Παραθέτοντας τις δύο κλίμακες του Χρυσάνθου ή της Πατριαρχικής Επιτροπής και όπως έφτασε σήμερα μέχρι τον Σίμωνα Καρά, παρακαλώ να γίνει σαφές ότι δεν ασχολούμαι, δεν με ενδιαφέρουν καθόλου τα μουσικά διαστήματα των συστημάτων. Δεν με ενδιαφέρουν εδώ καθόλου. Δεν τα υιοθετώ όπως τα παραθέτω. Απλώς υπενθυμίζω τι συμβαίνει βιβλιογραφικώς ως προς τις κλίμακες των ήχων. Φυσικά πάντοτε ενδεικτικώς. Προσωπικά υιοθετώ τα ευρέως σήμερα αποδεκτά αριθμητικά μεγέθη διαστημάτων της Πατριαρχικής Επιτροπής του 83, τα οποία θεωρώ σοφά. Επειδή είναι ενδεικτικά και όχι απόλυτα. Δυστυχώς, ούτε εκείνη η Πατριαρχική Επιτροπή μπόρεσε να δει τις ασυνέπειες μεταξύ μέλους και οκταχόρδων κλιμάκων, τις οποίες υιοθέτησε. Ένα ακόμη τελευταίο, πριν περάσω στους πίνακες. Δεν με αφορούν στην παρούσα μελέτη ούτε οι ποικίλες συζητήσεις περί των χρώων των συστημικών γενών. Παραδείγματι, πότε ο δεύτερος και ο πλάγιος του δευτέρου ακολουθούν τη μαλακή, την σύντομο ή την ημιόλιο χρώμα του χρώα του χρωματικού γένους. Δεν αφορά το χρόνο θέμα. Το να τοποθετηθώ σε αυτή τη συζήτηση εδώ μεταχειρίζουμε και μένω στα παραδεδομένα στις έγκυπες μουσικές εκδόσεις. Βλέπετε ότι εδώ ακόμη και η Πατριαρχική Επιτροπή μιλάει για το χρωματικό γένος με τετράχορδο νυλά, διαζευτικό τόνο γαδί και άλλο τετράχορδο δικαιζονία. Αυτός ο γάος που φαίνεται στο μαλακό χρώμα. Λοιπόν,
Δεν θα σα δείξω όλα τα παραδείγματα για όλου του ήχου, προ Θεού, μην τρομάξετε. Ξεκινάω από τον πρώτο ήχο. Από το αναστασματάριο τη Πατριαρχική τη Μουσική Βιβλιοθήκη, το πρώτο σύντομο. Έχουμε εδώ του Λίθου Φραγκιστέλου. Εδώ είναι η κλίμακα του Χρυσάντου σε πρώτο ήχο. Εδώ κάτω είναι παράθεση τη κλίμακα όπω την σχεδίασε ο Μακαρίτη Σουταρά. Και εδώ είναι αυτό που εγώ νομίζω ότι ψάλλουμε σήμερα. Τι ψάλλουμε σήμερα, στον πρώτο ήχο, τον σύντομο ημολογικό, επάνω εδώ μπορείτε να βλέπετε που αναφερόμαστε κάθε φορά, ένα τετράκλειδο παντή, ένα συνημένο τετράκλειδο δινή και ένα συνημένο τρίχορδο λεγέτο, βαρέως, όπως θέλετε το λέμε, κάτω. Νομίζω, αυτό θα μου πείτε τι σημασία έχει, νομίζω ότι έτσι πρέπει να ακολουθήσουμε, να διδάξουμε τους ήχους. Για να μην υπάρχουν, το ίδιο πράγμα συμβαίνει βέβαια και στον αργό στιχεραρικό, στο σύντομο στιχεραρικό, στον σύντομο παπαδικό, στα Θεού Κύριε. Στα αργοσύντομα μέλη, στον αργοσύντομο ερμολογικό πρώτο ήχο, έχουμε κάποιες περιπτώσεις όπου δεικνύεται και το πεντάχορδο. Έχουμε κάποια κατάλοιπα δηλαδή του παρελθόντος εδώ, με δύο πεντάχορδα ή και με τρία καμιά φορά, όταν κατερχόμεθα μέχρι το κάτω δι, αλλά στην πραγματικότητα ισχύει αυτό που έδειξε προηγουμένως. Δύο συνημένα τετράχορδα και ένα συνημένο κάτω της βάσης τρίχορδο. Αργοσύντομος στιχεραρικός. Εδώ πάλι αυτή η γνωστή στήλη, όπως την είδαμε προηγουμένως. Αλλά κοιτάξτε τώρα εδώ τι γίνεται. Στον πρώτο ήχο αυτόν που ψάλλουμε, το συμπερνάσιμο νευχάς. Στην πραγματικότητα κινούμαστε αρχικά σε ένα τρίχορδο παγά, βασικό, πρώτο ήχο. Μετά, επειδή έχουμε τον τζο με ύφεση, κατάλοιπο του σακ που ανέφερα προηγουμένως σε ένα ερώτημα, δημιουργείται ένα σκληρό διατονικό τετράχορδο, γαλλικό ζο, και όπου χρησιμοποιείται ο άνονι, όπου αγγίζουμε τον άνονι, τότε αυτό έχει... λίγο εδώ δυσκολεύομαι με το μηδιάρι τώρα. Εν πάση περιπτώσει, ίσως με αυτό. Εν πάση περιπτώσει, το νύπα, το ζωνί επάνω, έχει θέση προσλαμβανόμενο τόνο. Κάτω, πολλές φορές μπορεί να έχουμε συνημμένο πεντάκοδο. Το ίδιο συμβαίνει και στον αργοσύντομο στιχεραρικό και στον αργοσύντομο παπαδικό κλπ. Πάμε στον δεύτερο σύντομο ερμολογικό, όπως τον γνωρίζουμε, δεν έχουμε τίποτα άλλο παρά τρίχορδα, διζό, ζωπά, διβού, βουνί και μερικές φορές ένα πεντάχορδο, το οποίο δείχνει κατευθείαν πεντάχορδο μαλακού χρώματος βουζό. Αυτά παραδίδει η μελοποιία. Αυτά ψάλλουν. Μάλλον πρέπει να περάσουμε στα συμπεράσματα. Θα περάσουμε στα συμπεράσματα. Θα ήθελα μόνο να δείξω, αν με επιτρέπετε λίγο στο τέλος, τον πλάγιο του τετάρχου, που είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικός ήχος και με τον οποίο ξεκινάμε. Δεν ξέρω, μάλλον εγώ είμαι πεπισμένος, ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε την έννοια της κλίμακας με την διάζευξη στο κέντρο, διότι στα μέλη του πλαγίου τετάρτου δεν υπάρχει πουθενά ο φθόγκος γα, εκτός αν είναι κατά τριφωνία. Στην πραγματικότητα έχουμε καταλήξει στο πα. Θυμηθείτε και το απήχημα του πλαγίου τετάρτου, το παλαιό. Ναι, κατευθείαν στον πρώτο ήχο σταματά. Και βεβαίως δεν γίνεται ο πλάγιος του τετάρτου να παράγει τον πρώτο. Ο πλάγιος, από τον πρώτο ήχο παράγεται ο πλάγιος του τετάρτου με προσλαμβανόμενο τόνο. Άρα έχουμε νυπά προσλαμβανόμενο, παδί τετράχορδο συνημμένο, δινή τετράχορδο συνημμένο και όταν φτάνουμε ως το κεζό, εδώ συμβαίνουν όλα τα άλλα τα οποία μπορούμε να δούμε. Εν πάση περιπτώσει δεν θέλω να σας ταλαιπωρήσω άλλο. Θέλω δύο λεπτά, νομίζω τα έχω ακόμα κύριε Πρόεδρε, για να διαβάσω ίσως και λιγότερο και να διαβάσω τα συμπεράσματά μου. Η νέα μέθοδος είναι ευλογία Θεού για την ψαλτική τέχνη. Αναμφιβόλως οι τρεις διδάσκαλοι είναι μεγάλοι, μέγιστοι ευεργέτες της ψαλτικής, της Εκκλησίας και του Ελληνισμού. Όμως καθώς η επιστήμη εξελίσσεται,
Εμείς οι επόμενοι εκείνων, μέσα στη μικρότητα και ασημότητά μας, πρέπει πάντως να αντιμετωπίσουμε κατάματα τις αδυναμίες αυτού του σπουδαίου μουσικοθεωρητικού συστήματος και να τολμήσουμε τις διορθωτικές εκείνες κινήσεις, οι οποίες θα οδηγήσουν σε αρτιότερο καταρτισμό. Μιλάω για διορθωτικές κινήσεις, δεν εννοώ για ανέρεση τίποτα κάποιον. Και έχουμε ευτυχώς την ισχύουσα εξαλτική παράδοση, η οποία μπορεί να επιβεβαιώσει τη θεωρία. Οι οποίες αυτές οι διορθωτικές κινήσεις θα οδηγήσουν σε αρτιότερο καταρτισμό των μεταγενεστέρων ιεροξαλτών προς δόξαν του Αγίου Τριαδικού Θεού. Εν προκειμένου, επί του θέμα της παρούσης ηγήσεως, πρέπει να προσαρμόσουμε την θεωρία στην πράξη, διότι η πράξη αποτελεί προϊόν παραδόσεως, την οποία η θεωρία οφείλει να καταγράφει. Δεν μπορεί η θεωρία να διαμορφώνει την πράξη. Εν τούτης η γενιά μας το έζησε και αυτό. Στις μέρες μας η σχολαστική προσκόλληση στη θεωρία μας δημιούργησε ίηση, πως γνωρίζουμε πολλά. Ως εκ τούτου, εμείς οι διαβασμένοι νομίζουμε ότι μπορούμε να αγνοήσουμε την πρακτική παράδοση, προβαίνοντας σε διορθωτικές εντός εισαγωγικών κινήσεις. Αυτές όμως οι διορθωτικές κινήσεις στην πραγματικότητα μας οδηγούν σε δημιουργία νέας ψαλτικής παραδόσεως εν πολλής, αν το καλοσκεφτούμε. Αν αυτό, την δημιουργία νέας ψαλτικής παραδόσεως, το δούμε από την πλευρά της επιστήμης της ανθρωπολογίας, μουσικής ανθρωπολογίας, θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι κάτι τέτοιο είναι αναπόφευκτο, διότι αποτελεί τη γενεσιουργό δύναμη της εξελίξεως του ανθρωπίνου γένους. Αν πάλι το δούμε από την οπτική γωνία της ορθόδοξης παραδόσεως, ίσως είναι επικίνδυνο. Αν αφήσουμε τη γλώσσα της θεολογίας να μιλήσει, μπορεί να μας αποκριθεί ότι ο Θεός, η θεολογία να μας αποκριθεί ότι ο Θεός είναι ρυθμιστής των πάντων, ο οποίος είτε παραχωρεί, είτε ευδοκεί και ευλογεί. Σίγουρα την απάντηση στο ερώτημα πορευόμεθα κατά παραχώρηση ή κατά ευδοκία Κυρίου θα τη δώσει ο χρόνος, το μέλλον, όταν οι επόμενες γενιές θα θερίζουν τους καρπούς των δικών μας επιλογών.